Στην Αμερική τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 350.000. Οι νεκροί είναι ήδη πάνω από 10.000 και βεβαίως περιμένει ένα επόμενο διάστημα πάρα πολύ δύσκολο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμη και το κίνδυνο να θρηνήσουν ακόμη πάρα πολλούς νεκρούς. Θα πάμε στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής να συναντήσουμε έναν Έλληνα, έναν άνθρωπο τον οποίο το γνωρίσαμε και μέσω του ποδοσφαίρου το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα ως αντιπρόεδρο στην ΕΠΑ Ηρακλής, τον κύριο Στάθη Καραντώνη, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα στην Αμερική και από πλευράς αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης και από πλευράς επιπτώσεων στην οικονομία. Κύριε Καραντώνη, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Κανελάκη. Σας εύχομαι καλή υγεία σε εσάς προσωπικά, στην οικογένειά σας, σε όλους τους τηλεθεατές και σε όλο τον κόσμο. Υγεία πρέπει να έχουμε όλοι μας. Αυτό είναι το βασικό και ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο με αυτόν τον εφιάλτη ο οποίος παγκόσμια απειλεί. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο στην Αμερική. Είναι παντού, είναι σε όλο τον κόσμο και θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσετε την κατάσταση στη δική σας πολιτεία πώς είναι καταρχήν τα πράγματα και μετά να μας πείτε και ευρύτερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται προς το παρόν, το κέντρο της πανδημίας έχει μεταφερθεί πέραν του Ατλαντικού, στην Ήπειρο την Αμερικάνικη. Έχει ακριβώς 17 μέρες που έχω γυρίσει από την Ελλάδα. Έφυγα από την Ελλάδα στις 19 Μαρτίου. Ήταν μια φοβερή έκπληξη για μένα η όλη κατάσταση όταν την πρωτοαντίκρισα εδώ. Και εκείνο γιατί είχα στο μυαλό μου τη σύγκριση με την κατάσταση στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή που, μετά από μεγάλη περιπέτεια φυσικά, που έφτασα στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίσαμε μια τρελή κατάσταση. Ενώ περιμέναμε οι 617 επιβάτες του αεροπλάνου που μας μετέφερε από το Ντουμπάι να περάσουμε από κάποια σειρά εξετάσεων. Δυστυχώς έγινε μόνο μία θερμομέτρηση, χωρίς περαιτέρω οδηγίες για το αν κάτι μας συμβεί την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα, τον επόμενο μήνα. Και η κατάσταση ακόμα είναι πάρα πολύ χαλαρή. Και αυτό γιατί πριν από 17 μέρες, με βάση αυτό που μας περιγράφεται, στην Αμερική δεν ασχολιότανε κανένας με μέτρα για το κορονοϊό. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραντώνη? Δυστυχώς, ακόμα και τη μέρα τη σημερινή που μιλάμε, δεν φαίνεται και κάποιος να ασχολείται σοβαρά, επιμελημένα, γύρω από το θέμα του κοροναϊού. Φυσικά, εδώ πέρα έχουν κλείσει όλα τα σχολεία, έχουν κλείσει τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια, αλλά δυστυχώς η κίνηση στους δρόμους ακόμα επιτρέπεται. Υπάρχει μόνο μία παρένεση από τον κυβερνήτη της κάθε πολιτείας που λέει από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί να περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού οι μετακινήσεις. Αλλά χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Ο καθένας μπορεί να βγει, να πάρει το αυτοκίνητό του, να περπατήσει, να πάει οπουδήποτε. Άρα επαφίεται στον καθένα, να πούμε, στην υπευθυνότητα του καθενός, αν θα βγει ή δεν θα βγει. Δεν είναι δηλαδή να ξέρει ότι όπως εδώ στην Ελλάδα, αν κάποιες ώρες υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, ότι δεν πρέπει να βγει, γιατί εφόσον βγει θα τον σταματήσουν και θα το επιβάλλουν ένα πρόστιμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Αμερική. Όχι. Δυστυχώς το μέτρο αυτό ακόμα δεν έχει υπαρθεί. Γι' αυτό λέω ότι ακόμα και τη σημερινή μέρα, χρονικά υστερεί η Αμερική τουλάχιστον 2 εβδομάδες σε σχέση με την Ελλάδα όταν βαρθήκανε τα πρώτα μέτρα. Δεν είναι περίεργο αυτό, κύριε Καραντώνη, ενώ έχει ήδη 350.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, έχει πάνω από 10.000 νεκρούς, να μην αυστηροποιεί περισσότερο, να μην ενισχύει ακόμη περισσότερο τα περιοριστικά μέτρα ο Τραμπ? Καλά, τα περίεργα είναι πάρα πολλά. Τώρα, αν καθίσουμε να τα αναλύσουμε, θα χρειαστούμε και την άλλη σας εκπομπή την επόμενη Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτό εννοείται. Είναι πάρα πολλά που δεν μπορεί να εξηγήσει ο κοινός νους, η κοινή λογική. Ορισμένα από τα πράγματα τα οποία μου έκαναν φοβερή εντύπωση
είναι ότι ακόμα τη στιγμή αυτή που μιλάμε δεν υπάρχει σε κανένα ράφι φαρμακείου, σε κανένα ράφι σούπερ μάρκετ τα πιο απλά. Και ξεκινάω από το χαρτί τουαλέτας. Πηγαίνω στο χαρτί της κουζίνας. Πηγαίνω στα αντισηπτικά υγρά, στα ζελέ των χεριών, στα μαντιλάκια που είναι με αντισηπτικό. Όλο αυτό τον καιρό, από τις 2-3 Μαρτίου που ήταν το πρώτο κρούσμα που είχε επιβεβαιωθεί στην Αμερική, μέχρι τώρα δεν υπάρχει ούτε ένα από αυτά τα αντικείμενα που σας λέω σε κανένα ράφι. Δηλαδή... Άρα και εκεί, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μέτρα περιορισμού, δεν υπάρχει ένα συνολικό lockdown, να το πω έτσι, δεν υπάρχει η απαγόρευση να βγαίνει ο κόσμος έξω, εν τούτης πήγανε στα σούπερ μάρκετ και αδειάσανε τα ράφια από συγκεκριμένα προϊόντα οι πολίτες. Μα τώρα αυτό που ζούμε τώρα είναι πρωτόγονες καταστάσεις. Τώρα είναι καταστάσεις που μας τις διηγούνταν παλαιότερα οι παππούδες μας και οι γονείς μας. Στο σούπερ μάρκετ, όταν πας και αγοράσεις 10, 20, 30 πράγματα, σε ρωτάει, θέλεις χαρτί υγείας? Χαμογελάς και λες, φυσικά θέλω, υπάρχει? Όχι, αλλά επάνω στην απόδειξη, σαν δελτίο αγοράς. Όταν θα έρθουν και αν θα έρθουν κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, θα έχει σειρά προτεραιότητες για να τα πάρει. Ποιος να το φανταζόταν, δηλαδή, κύριε Καραντώνη, ότι θα υπήρχαν λήψεις προϊόντων στα αμερικάνικα σούπερ μάρκετ? Δεν μπορούσε ποτέ να το διανοηθεί κανείς. Εννοείται. Και πού? Στην Αμερική, στην χώρα με τον υπερκαταναλωτισμό. Να. Μάλιστα. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα τώρα, τι λένε, πώς θα το αντιμετωπίσουν? Δυστυχώς ακούμε συνέχεια μισόλογα και από τους τοπικούς φορείς εδώ πέρα, αλλά και από τους κυβερνήτες κάθε μέρα που κάνουν το press conference που δίνουν. Τίποτε καινούριο, απλώς περιμένουμε και είναι απίστευτο. Ειδικά για την πολιτεία της Νέας Ιερσέης του New Jersey, όπου μένω εγώ, μέχρι τώρα έχουν γύρω στα 40.000 κρούσματα επιβεβαιωμένα σε διαφορετικά μέρη, έξω από γυμνάσια βέβαια, έξω από αθλητικά κέντρα, στείλουν τέντες όπου μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου, εάν έχεις βεβαίως συμπτώματα, για να πας να κάνεις το τεστ του κοροναϊού. Σε κάνουν μία θερμομέτρηση, παραμένεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, έρχονται, σου κάνουν το τεστ και μετά από μία ώρα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πριν από μία ώρα ο κυβερνήτης έβγαλε τα νούμερα τα σημερινά. Μέχρι σήμερα στην πολιτεία της Νέας Ιερσαίης, καταρχάς όταν μιλάμε για την πολιτεία του New Jersey, πληθυσμιακά είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια, όσο περίπου μια Ελλάδα. Από πλευράς έκτασης γεωγραφικά είναι το 1 πέμπτο της Ελλάδος. Οπότε μιλάμε για μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή και μάλιστα το βόρειο τμήμα του New Jersey είναι αυτό που εφάπτεται με το Manhattan, με τη Νέα Υόρκη. Από τα 85.000 τεστ που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα 40.000, 41.000 βγήκαν θετικά και τα 44-45 βγήκαν αρνητικά. Τα μισά δηλαδή, περίπου θετικά, τα μισά περίπου θετικά. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, πας εκεί πέρα για να κάνεις το τεστ έχοντας κάποια συμπτώματα προφανώς και το είναι μετά 50-50 εάν είσαι θετικός ή αν είσαι αρνητικός. Οπότε, υπολογίζουν σήμερα, μάλιστα πριν από μισή ώρα που έκανε την press conference ο κυβερνήτης, είπε ότι δεν κάνουμε lockdown όπως είπατε πριν. Το lockdown ακόμα δεν είναι προς συζήτηση. Απλά λέει πρέπει να κάνουμε πιο αυστηρό το social distancing. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Και υπολογίζει ότι εάν το κάνουμε πιο αυστηρό μπορεί να φτάσουμε σε 150.000 κρούσματα μέχρι το τέλος Απριλίου. Εάν δεν το κάνουμε αυστηρό το social distancing και τα αφήσουμε έτσι όπως είναι, μπορεί να φτάσουμε και 500.000. Μάλιστα. Ο κόσμος φαντάζομαι ανησυχεί, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος αρχίζει και ανησυχεί. Τις τελευταίες μέρες το βλέπω αυτό. Βλέπω στους δρόμους λιγότερη εμφανώς κίνηση. Σαββατοκύριακο φυσικά ο κόσμος πιο πολύ ξεχύνεται έξω στους δρόμους όπως παντού. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το lockdown. Εάν γίνει αυτό, είναι το καλύτερο για μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Νέα Υόρκη από τη Φιλαδέλφεια είναι με το αυτοκίνητο γύρω στη μία ώρα και μισή, μία μισή ώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο, το προηγούμενο και αυτό το Σαββατοκύριακο, βλέπουμε τουλάχιστον, υπάρχουν τουλάχιστον αποδείξεις με 100 φωτογραφίες αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης της Φιλαδέλφειας με πινακίδες από τη Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Στην οποία Νέα Υόρκη γνωρίζουμε όλοι το τι συμβαίνει. Άρα ο κόσμος δεν ανησυχεί και πάρα πολύ, ούτε και πειθαρχεί πάρα πολύ. Έστω αυτοπειθαρχία, όχι κατ' εντολή να πειθαρχήσει, να αυτοπειθαρχήσει.
Η αυτοπιθαρχία δεν υπάρχει, όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και φαίνεται αυτό στην καθημερινότητα εδώ πέρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τα νοσοκομεία αντέχουν, κύριε Καραντώνη? Τα νοσοκομεία είναι και αυτά οριακά, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και στην Νέα Υόρκη, οι περιπτώσεις των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι είναι περίπου στο 4% του συνόλου των θετικών κρουσμάτων. Έχουν γύρω στις 3.200 άτομα που είναι με τον αναπνευστήρα σε όλη τη Νέα Υόρκη, στην πόλη της Νέας Υόρκης. Δεν είναι κάποιο τρελό νούμερο. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι η μετροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης αριθμεί γύρω στα 20 εκατομμύρια, δεν είναι κάποιο τρελό νούμερο. Όπως επίσης και ο αριθμός των ασθενών που είναι σε νοσοκομεία στην πόλη της Νέας Υόρκης είναι γύρω στο 18 με 19% από το συνόλου των κρουσμάτων. Μάλιστα. Άρα είναι διαχειρίσιμα τα νούμερα, μας λέτε, μέχρι στιγμής από το σύστημα υγείας. Απλώς, όπως βγήκε και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εχθές το βράδυ σε πανεθνικό δίκτυο και είπε ότι θα δούμε νούμερα που δεν τα έχουμε δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, κάποια φρικαλαία νούμερα. Προσπαθούν και ετοιμάζονται όλα τα νοσοκομεία και όλοι οι άλλοι υγειονομικοί φορείς για το χειρότερο. Μάλιστα. Τώρα, ποιο θα είναι το χειρότερο αυτό, δεν ξέρουμε. Ούτε λοιμοξιολόγος είμαι, ούτε επιδημιολόγος είμαι. Βγαίνουν συνέχεια όλη την ημέρα και στα ελληνικά κανάλια και στα αμερικάνικα κανάλια δεκάδες από τους ειδικούς. Ο ένας μας λέει θα πάει 2 μήνες, ο άλλος μας λέει θα πάει 6 μήνες, 2 χρόνια, να το φθινόπωρο, να το καλοκαίρι, να η άνοιξη. Μάλιστα. Βλέπουμε. Τώρα, επιπτώσεις στην οικονομία υπάρχουν, κύριε Καραντώνη, ή αυτό το πακέτο το τεράστιο των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων που έριξε ο Τραμπ στην οικονομία είναι αρκετό για να την βοηθήσει να πατήσει στα πόδια της? Αυτό θα φανεί. Το πακέτο έχει ανακοινωθεί, έχουν βγει όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες. Η ουσία τώρα του πακέτου αυτού, τα 2 τρίλιον, τα 2-3 εκατομμύρια που βγάζει στην αγορά, το 80% των χρημάτων αυτών πηγαίνουν σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε αεροπορικές εταιρείες, σε τραπεζικά ιδρύματα και μετά ό,τι περισσεύει πηγαίνει στον απλό φορολογούμενο πολίτη. Κάτι ανάλογο που έχει γίνει και στην Ελλάδα με τα 800 ευρώ που μπορεί να πάρει ο κάθε πολίτης, το αντίστοιχο εδώ πέρα είναι στα 1.200 δολάρια, ας πούμε στα 1.100 ευρώ. Και αυτό προς το παρόν είναι μία φορά. Υπάρχει και μία σκέψη αργότερα, αν συνεχιστεί η κατάσταση, να δώσουν και ένα δεύτερο πακέτο. Αλλά δυστυχώς η οικονομία είναι χάλια. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι στις 1 Μαρτίου όταν είχαν βγει από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τα νούμερα για την ανεργία ήταν στο 3,2% και τώρα έχει ανεβεί στο 38% στις 1 Απριλίου. Μέσα σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα από το 3% στο 38%. Μάλιστα. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, πράγματι. Είναι αυτές οι εταιρείες όλες. Θα έχουμε προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού εποχή. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Θα γίνουν τεράστιες αλλαγές. Άρα προφανώς οι εταιρείες που πλήττονται στην Αμερική, κύριε Καραντώνη, είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους και αυτοί όλοι μαζικά τώρα βγαίνουν στην ανεργία, αν το καταλαβαίνω σωστά. Σαφώς, όλοι βγαίνουν στην ανεργία, ναι. Κάθε μέρα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις που ζητούν το επίδομα ανεργίας. Και τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ με αυτό συνεχίζεται. Υπολογίζουν αυτοί να θα φτάσουν γύρω στα 30-40 εκατομμύρια αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Πω, είναι απίστευτα νούμερα αυτά. Είναι απίστευτα νούμερα. Μετά τα άλλα τα νούμερα που έρχονται από την άλλη την πλευρά, που έρχονται από την Κίνα. Εχθές συγκεκριμένα μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος είναι μεγαλοστέλεχος σε μια εταιρεία στο Πεκίνο και μου διάβαζε και μου έστειλε κιόλας και τα στοιχεία από το κρατικό τελωνείο της Κίνας. Από τις 17 Μαρτίου που ξεκινήσανε τα εργοστάσια στην Κίνα να δουλεύουν σε φουλ ρυθμού, σε 7 μέρες, 24 ώρες την ημέρα, έχουν εξαγάγει 4 δισεκατομμύρια μάσκες στον υπόλοιπο κόσμο, στο δυτικό κόσμο. Έχουν εξαγάγει 3 εκατομμύρια τεστ kits για τον κορονοϊό και 16.000 τουλάχιστον αναπνευστήρες. Και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που πηγαίνουν προς ιδιώτες ή προς νοσοκομεία. Πρέπει να υπολογίσουμε και όλες τις άλλες ποσότητες που σαν κυβέρνηση η Κίνα έχει στείλει σαν δωρεά στις κυβερνήσεις διαφόρων χωρών. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα και βεβαίως είναι ένα
πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι επιπτώσεις στην οικονομία και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο εξαιτίας του κορονοϊού. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Βέβαια, η Αμερική έχει τα του οίκου της και μπορεί να παίρνει μόνη της αποφάσεις. Εμείς εδώ στην Ευρώπη το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει στην Ευρώπη να υπάρξει επιτέλους μια κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση μιας κρίσης τώρα, για την οποία δεν ευθύνεται η καθεμιά από τις χώρες ξεχωριστά, αλλά ήρθε και χτύπησε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο, είτε ήταν καλύτερα είτε λιγότερο καλύτερα προετοιμασμένες. Προς στιγμήν ακόμα στην Ευρώπη υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν τουλάχιστον οι δύο κυβερνήσεις των δύο ισχυρών κρατών που προσπαθούν τώρα για το δικό τους όφελος, για τη δικιά τους οικονομία, για τους δικούς τους πολίτες να κάνουν αυτό που πρέπει. Ας ελπίσουμε ότι θα συνενέσουν όλοι και να έχουμε κάτι ανάλογο και προπαντός συνεργασία με την Αμερική. Προπαντός. Μάλιστα. Κύριε Καραντώνη. Ναι. Επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι στα 60.000 άτομα που είναι ήδη που μετράμε σαν νεκρούς από το κοροναϊό, τα 45.000 είναι από την Ευρώπη. 10.000 είναι ακόμα μόνο από την Αμερική. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραντώνη. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάρα πολύ καλή υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την επικοινωνία μας και με τις ΗΠΑ, με τη Φιλαδέλφεια, όπου πήγαμε και συναντήσαμε τον κύριο Καραντώνη, τον πρώην αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ηρακλής. Ακούσατε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται την στρατηγική, την αντιμετώπιση του κορονοϊού και στις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολλά τα κρούσματα, είναι πάρα πολλοί νεκροί, αναμένεται να είναι περισσότεροι τις επόμενες ημέρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά στην οικονομία. Ακούσατε τον κύριο Καραντώνη για πόσους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους και πόσο έχει αυξηθεί ο δείκτης της ανεργίας στις ΗΠΑ. Είναι αυτά τα παρεπόμενα του κορονοϊού, τα οποία βεβαίως θα απασχολήσουν όλο τον πλανήτη το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και στο απόψινό Atlas Sports. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά μέχρι τότε. Μένουμε σπίτι. Καλό βράδυ.